It breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Μέσα από συνέντευξή της, το λοιπόν, η Άριελ Κωνσταντινίδη απαντά στο Σωκράτη Αλαφούζο και στην επιθυμία του να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Πιθανότητα να επιστρέψεις υπάρχει? Είμαι αποφασιστική σε αυτό και λέω τέρμα. Επιστροφή, όχι. Είναι καταστροφικό. Δεν πιστεύω πια ότι αυτό είναι χρήσιμο. Έχω δει στην πράξη ότι δεν σε βγάζει μπροστά. Σε πάει πίσω. Δεν το θέλω. Φτάνει μες στη ζωή. Και κλείνουν κύκλοι, ανοίγουν άλλοι. Ισχύει δηλαδή ότι έχετε χωρίσει ή είναι απλά φήμες και... Ναι, ισχύει, ισχύει. And you will never know. Το ζευγάρι χώρισε ξαφνικά στα μέσα του καλοκαιριού και οι δυο τους δεν έδωσαν απαντήσεις για τους λόγους που τους οδήγησαν στο χωρισμό. Εσύ έδωσες τέλος στη σχέση σας? Ποτέ δεν δίνεται το τέλος από τον έναν. Βρισκόσασταν ένα βήμα πριν από τα σκαλιά της εκκλησίας. Ναι, αλλά κανένας δεν ξέρει τα θέματα που είχαμε εμείς. Δεν είχαμε πια κοινούς στόχους. Τώρα πια έχετε κρατήσει επαφές, μιλάτε? Όπως είναι όλοι χωρισμένοι, δεν διαφέρουμε σε τίποτα. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει στο Σωκράτη? Την ψυχραιμία του. Τα απέδειξα. Εσύ, Σωκράτη, τι είναι αυτό που ξεχωρίζει την Άριελ? Την ομορφιά. Φυσικά την ομορφιά της. Τη δύναμή της, το χαμογελό της, το ότι μου χαρίζει ευτυχία, χαρά και επικοινωνία. Υπάρχει φιλία μετά το χωρισμό? Δεν μπορώ να φανταστώ ένα ζευγάρι που έχει περάσει αγάπη, πάθος, ζούσαν μαζί, να τελειώνει χλιαρά και τόσο υπεράνω. Δεν είναι ανθρώπινο. Με τον Σωκράτη είχαμε ωραία σχέση, γεμάτη και ζωντανή. Το ίδιο είναι και ο χωρισμός μας. Έχουμε πάρει την ευθύνη μας και οι δύο. Συνεχίζουμε τη ζωή μας. Υπήρχε εμπλοκή τρίτου προσώπου? Όχι, δεν θα χώριζα ποτέ για κάποιον άλλον. Είναι πολύ ανώριμο. Δεν θα ήταν το τρίτο πρόσωπο η αιτία. Όταν μία σχέση δεν είναι καλή, τότε μπαίνουν τρίτοι. Τελικά, για πάντα δεν είναι τίποτα μαζί σου. Παρά μόνο ο εαυτός σου. Αν το έχεις στην καρδιά σου και στο μυαλό σου, είναι για πάντα και δεν έχει σημασία αν είναι χειροπιαστό, αν το έχεις δίπλα σου. Οπότε, με αυτό θέλω να προχωρήσω. Δεν έκλαψες για το χωρισμό σου από το Σωκράτη? Φυσικά και έχω κλάψει πάρα πολύ με αφορμή το Σωκράτη. Υπάρχει άνθρωπος που δεν κλαίει. Και πριν και μετά και συνέχεια. Είμαι άνθρωπος που εκφράζεται με γέλιο και με κλάμα. Με το που έπεσε το βίντεο, κοιτάξατε και είπατε χώρισαν αυτοί. Ναι. Άρα και εσείς θεωρούσατε ότι ήταν... Ένα πολύ γλυκό ζευγάρι και τους είχα δει και λίγο κοντά κάποια στιγμή σε κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις και ήταν πάρα πολύ γλυκοί. Στην Αριέλ ξέρω ότι γνωρίζω και όλοι, είναι πολύ γλυκό πλάσμα. Και η συγκεκριμένη κοπέλα για να βγει στα φώτα της δημοσιότητας, έτσι δημόσια με τον Σωκράτη Αλαφούζο, θα ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν και ότι θα παντρευόντουσαν. Και μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Αλαφούζος ήταν παντρεμένος και χώρισε λόγω αυτού του έρωτα. Κυρία Τένια. Διαβάζαμε και μέσα στο πλαίσιο της απάντησης της Άριελ ότι ήταν μια σχέση πολύ όμορφη, πολύ γεμάτη, πολύ έντονη και όλα τα